Λοιπόν, επόμενος φιλοξενούμενος μας, ο κύριος Γιώργος Κολοκασίδης, υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κύριε Κολοκασίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το ένα γενικό ερώτημα που ακούω συχνά πυκνά. Ποιο είναι το ζητούμενο για τον Γιώργο Κολοκασίδη σε αυτές τις εκλογές? Τι προτάσει προς το εκλογικό σώμα, προς τους ψηφοφόρους, για να τους πείσει... Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα τα οποία διαφοροποιούν την δική μου υποψηφιότητα. Το ένα είναι το κυπριακό και το άλλο είναι το ζήτημα της διαφθοράς που απορρέει από την κομματοκρατία, από τον ασφιχτικό κλειό των κομμάτων στην δημοκρατική ζωή. Σε ό,τι αφορά το κυπριακό, νομίζω είμαι ο μόνος υποψήφιος, ίσως να είμαι ο μόνος υποψήφιος ο οποίος θέτει ζήτημα διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Θεωρώ ότι φτάσαμε σε οριακό σημείο και δεν μπορούμε να εμπέζουμε πλέον ούτε τους εαυτούς μας αλλά ούτε και τους ξένους. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να απαντήσουμε το κρίσιμο ερώτημα αν η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία είναι αποδεκτή. Μπορεί η Τουρκία σε αυτή τη φάση να λέει ότι απομακρύνεται από τη διζωνική και προαπαιτεί ουσιαστικά καθεστωτική αναγνώριση για το ψηφιοκράτος, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τα σχήματα τύπου διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Απλώς θέλει ως προϋπόθεση καθεστωτική αναγνώριση του ψευδοκράτους, ούτως ώστε η διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει θα είναι σε βάση ισοτιμίας, δηλαδή της κυπριακής δημοκρατίας με το ψευδοκράτος. Η Τουρκία θέλει ενοποιητικά σχήματα τύπου διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας για να ελέγξει ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο. Δεν την ικανοποιεί απλώς ο έλεγχος των κατεχομένων για να ικανοποιηθεί με μια διχοτόμηση. Άρα, φτάνοντας σε αυτό το οριακό σημείο, θα πρέπει να τοποθετηθούμε, διότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Να ξέρουμε ότι η συνάντηση στο Γκραμοντανά ήταν στο παραδείο, δηλαδή επρόκειτο να κληθούν να συμμετάσχουν οι πρωθυπουργοί. Ήταν περίπου στο τηλέφωνο. Δηλαδή, θεωρούμαστε ότι έχουμε συνενέσει και συμφωνήσει σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία περίπου έχουν συμφωνηθεί σε τρόπο ανάλογο με το σχέδιο ΑΝΑΝ, και μένουν τα τελευταία ζητήματα της παραμονής στρατού των εγγύσεων και μερικά υπολοιπόμενα στα λοιπά συνταγματικά θέματα. Αλλά ουσιαστικά θεωρούμαστε ότι είμαστε σχεδόν εκεί. Άρα θα πρέπει, εάν θεωρούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η διζωνική δικαιωτική μας παιδιά, το πούμε τώρα. Διαφορετικά θα έχουμε ψηλότερο κόστος έχοντας να αντιμετωπίσουμε τη διεθνή κοινότητα ευρισκόμενη μπροστά από μια πρόταση λύσης τελική. Μάλιστα. Αυτό είναι η πτυχή της διζωνικής. Το δεύτερο ζήτημα είναι η κομματοκρατία, όπου εκεί είμαι κάθετος. Θεωρώ ότι όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα περισσότερα αν όχι όλα από πλευράς κακώς κειμένων, οφείλονται στην κομματοκρατία. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει παραλύσει η δημοκρατική λειτουργία. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τους κάλλιστους στις θέσεις που θα έπρεπε να καταλαμβάνουν. Το γεγονός ότι δεν επιστρέφουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό, διότι ξέρουν ότι δεν θα πάρουν εκείνο που δικαιούνται, αλλά θα σταθούν σε μια ουρά όπου προτεραιότητα θα έχουν οι κομματικοί ευνοούμενοι. Αντιλαμβάνεστε, αυτό προκαλεί αποψήλωση, φεύγουν μυαλά από την Κύπρο, οι νέοι άνθρωποι. Όλα τα πράγματα μπαίνουν μέσα στη βάσανο της κομματικής αφοσίωσης και το πράγμα πάει κατά διαόλου. Διότι είμαστε που είμαστε μικρός τόπος, εάν δεν βάλουμε και τους καλύτερους στις θέσεις που δικαιούνται, είμαστε καταδικασμένοι. Ωστόσο τα κόμματα είναι εκεί που απευθύνονται οι υποψήφοι ζητώντας την στήριξη τους. Εγώ δεν έχω απευθυνθεί, καταλάβατε κύριε Πιμπίση, αυτή είναι η διαφορά μου. Όταν λέω εγώ είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος, δεν έχω απευθυνθεί σε ηγεσίες για στήριξη. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ουσιαστική διαφορά. Δεν απευθύνθηκα και απορρίφθηκα, δεν απευθύνθηκα. Μάλιστα. Διότι έχω αυτή τη φυσιογνωμία στο πρόγραμμα μου, δηλαδή θεωρώ ότι τα
κόμματα όπως λειτουργούν σήμερα οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Η δημοκρατία χρειάζεται τα κόμματα, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Και αν εκλεγείτε πρόεδρος, φαντάζομαι θα χρειαστείτε τη συνεργασία των κομμάτων. Βεβαίως. Βεβαίως θα την χρειαστώ τη συνεργασία των κομμάτων, αλλά θα πρέπει και τα κόμματα, διότι για να εκλεγώ σημαίνει πως θα έχω εξασφαλίσει πέραν του 50% της στήριξης των πολιτών, να αναγνωρίσουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόεδρο με μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο έχει εγκριθεί από το λαό με σαφή εντολή, και θα πρέπει να υποκληθούν σε αυτό το πρόγραμμα και να συνεργαστούν. Είμαι έτοιμος βεβαίως να μιλήσω, αλλά θα πρέπει να δεχτούν περιστολή της ισχύως τους, τροποποιήσεις των περικομμάτων για να υπάρξει απόλυτος έλεγχος των οικονομικών τους και διάφορα άλλα ζητήματα εμπλουτισμού της δημοκρατίας μας. Πράγματι, οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι να είναι ανεξάρτητοι, διότι επιλέγονται με κριτήρια ανεξαρτησίας και όχι κριτήρια κομματικής αφοσίωσης, να εμπλακούν και οι πολίτες περισσότερο στην άσκηση δημοκρατίας. Και αναφέρομαι σε άμεση δημοκρατία, θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, όπως είναι το δημοψήφισμα. Θέλουμε τους πολίτες πίσω στα χαρακόμματα της δημοκρατίας. Όσον αφορά το κεφάλαιο Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, γνωστή η αντίθεση σας, δεν είναι προεκλογική, την έχετε αυτή τη θέση για χρόνια τώρα, το ξέρουμε όλοι όσοι σας παρακολουθούμε και όσοι έχουμε συνομιλήσει μαζί σας. Πιστεύετε ότι είναι καιρός οι πολίτες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην πολιτική να ξεκαθαρίσουν την θέση τους όσον αφορά αυτή τη μορφή της λύσης του Κυπριακού? Κύριε Πιμπίση, απολύτως. Πραγματικά, διότι εδώ παρατηρείται και ένα έτσι λίγο σχιζοφρενικό φαινόμενο. Υπάρχει πληθώρα δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι υπάρχει πλειοψηφία που αντιτίθεται μεταξύ των πολιτών. Και όταν φτάνουμε στην πολιτική έκφραση, δεν μεταφράζεται αυτό σε πολιτική πρακτική. Ίσως διότι οι πολιτικοί μας φοβούνται τη ρήξη, φοβούνται να χρειαστεί να εξηγήσουν κάποια πράγματα στους ξένους. Αυτά όμως, το πρώτιστο είναι να εφαρμόσουμε τη βούληση του λαού και μετά είναι η βούληση των ξένων. Στους ξένους να εξηγήσουμε. Δεν λέω, δεν πρέπει να είμαστε, μικρός τόπος είμαστε και πρέπει να εξηγούμε και τις ενέργειες μας και τις στοχοθεσίες μας. Αλλά όταν ο κόσμος έχει αυτή την αρνητική στάση, αυτό πρέπει να μετατραπεί και σε πράξη και πρέπει να το απαιτήσει και ο λαός, διότι και ο λαός ψήφισε το 2004 εναντίον μιας διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας, αλλά μετά πήγε σπίτι του. Πήγαμε όλοι σπίτι μας και ησυχάσαμε, νομίζαμε ότι τέλειωσαν όλα, τα τακτοποιήσαμε και γυρίσαμε στις παλιές μας συνήθειες. Ψηφίζουμε με βάση την κομματική μας αφοσίωση και όλα αυτά. Νομίζω μετά το 2004 δεν υπήρξε άλλη διαδικασία, ψηφοφορία η οποία να βάζει τον κόσμο να πάρει μια θέση σε σχέση με το Κυπριακό και τη μορφή λύσης του. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά να πούμε το εξής, ότι από την αρχή της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση η οποία κατέληξε στις γνωστές συγκλήσεις. Οι συγκλήσεις αυτές είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο, δεν βρίσκει κανείς εύκολα. Είναι συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ. Οι οποίες συγκλήσεις είναι το θεμέλιο στο οποίο χτίστηκε και συνέχισε η διαπραγμάτευση με Αναστασιάδη. Άρα δημιουργήθηκε ένα διαπραγματευτικό και χτημένο, ένας όγκος συγκλήσεων και συμφωνηθέντων σημείων, τα οποία συναποτελούν τη λύση. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται αυτό, αλλά πίσω από την πλάτη του, όχι πάντοτε πίσω από την πλάτη του, ο Δημήτρης Χριστόφιας το πει ανοιχτά ότι μπαίνε σε διαπραγμάτευση, οι συγκλήσεις του είναι δημόσιες. Γινόταν αυτή η διαπραγμάτευση και χτιζόταν μια νέα λύση, η οποία είναι σχεδόν ταυτόσιμη με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ο νυν πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, συνέχισε, πήρε τη σκυταλή και συνέχισε τη διαπραγμάτευση. Αυτός όμως αρνείται να αποκαλύψει τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης. Εγώ το ζήτησα και σε διμερή συνάντηση που είχα μαζί του. Δώστε τα έγγραφα στο λαό, να δει ο λαός, διότι οι Τούρκοι τα έχουν. Δεν είναι θέμα δηλαδή εθνικού συμφέροντος.
Εγώ είχα την ευκαιρία να δω μερικά από τα έγγραφα. Και είναι ουσιαστικά συνέχιση της διαπραγμάτευσης Χριστόφια και ουσιαστικά επανακτήσιμο του σχεδίου ΑΝΑ. Να δώσει τα έγγραφα στο λαό, να έχει και ο λαός μια άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μπιμπίση. Να είστε καλά. Ωραία ευκαιρία να εκτονωθούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.